Συνεχίζω από την προηγούμενη Κυριακή τα μηνύματα για το Άγιο Πνεύμα. Σαν τίτλο έχω βάλει μια αληθινή σχέση. Ένας θεολόγος της μεταρρύθμισης είχε πει ότι όταν ψάχνεις απεγνωσμένα μια απάντηση, το Άγιο Πνεύμα έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να σου τη δώσει. Παρ' όλα αυτά, πώς λέει να σου δώσει την απάντηση όταν εσύ είσαι γεμάτος με ένα σωρό δικές σου απαντήσεις? Δηλαδή πώς επιτρέπουμε με άλλα λόγια το Άγιο Πνεύμα να μας μιλάει και πόσο χρόνο κάνουμε και πόσο χτίζουμε τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα για να έχουμε μια επικοινωνία μαζί. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο στη σχέση με το Θεό και το Άγιο Πνεύμα από το να έχεις μια ανασφάλεια. Ποια ανασφάλεια? Ότι αν κάνω έξτρα βήμα πίστης, αν θα υπάρχει ανταπόκριση. Απ' την άλλη, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο όταν νιώσεις σιγουριά μέσα σου ότι το Άγιο Πνεύμα σε καθοδηγεί, ότι ο Κύριος Κυρίων, ο Βασιλιάς Βασιλιάδων είναι μαζί σου, ότι σε αγαπάει, ότι σε θεωρεί δικό του παιδί. Αυτό σου βάζει μια ειρήνη, έτσι δεν είναι? Είναι μια μεγάλη λοιπόν σιγουριά, μια ειρήνη, να ξέρεις πού βρίσκεσαι με το Θεό αυτή τη στιγμή, στη ζωή σου. Πού βρίσκεσαι στον δρόμο σου με το Θεό. Να μην ζεις δηλαδή σε μια ανασφάλεια. Είμαι με το Θεό, δεν είμαι με το Θεό. Σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Η ψυχή μου είναι σωσμένη σήμερα, αύριο είναι, χθες ήτανε ή δεν είμαι. Ή είμαι, να υπάρχει αυτή συνεχώς να αμφιταλαντευόμαστε αν είμαι ή δεν είμαι με το Θεό, ανάλογα με το πόσο πιστεύω τον εαυτό μου ψηλά ή πόσο πέφτω. Και ποιο είναι το κακό? Ότι εξαιτίας αυτής της φοβίας και της ανασφάλειας να προσπαθείς με καλές πράξεις να ισορροπήσεις την σχέση σου με το Θεό. Το παθαίνω και εγώ πολλές φορές. Δηλαδή εκεί που έχω πέσει σε μια αμαρτία, θεωρώ ότι πρέπει να κάνω 2-3 καλές πράξεις μέσα στη μέρα για να μπορέσω να ξαναμιλήσω στον Θεό. Λες και ο Θεός απομακρύνθηκε τη μια μέρα και την άλλη μέρα ξαναήρθε και την άλλη μέρα ξαναέφυγε. Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Συμβαίνει και γιατί μεγαλώναμε και σε τέτοιες οικογένειες. Εγώ παραδείγματος χάρη μεγάλωσα σε οικογένεια που αυτό που όριζε την ποιότητά μου στους γονείς μου ήταν η απόδοσή μου. Αν ήμουν αποδοτικό στο σχολείο, αν έφερα καλούς βαθμούς, ήμουν το καλό παιδί. Αν ήμουν στα ποδόσφαιρα και στα μπάσκετ και στα βόλεϊ και στα γυμναστήρια και παραμελούσα το διάβασμα και δεν έφερα καλούς βαθμούς, ήμουνα άστα. Γινόμουν αλήτης της οικογένειας. Δεν λέω, υπήρχε και χάρη, υπήρχε και ανιδιοτελής αγάπη στους γονείς μας, δόξα τω Θεώ, τους ευχαριστούμε και τους ευλογούμε. Αλλά παίζει ρόλο σε τι οικογένεια μεγαλώσαμε για το πώς αργότερα βλέπουμε τον Θεό. Και έτσι, επειδή μεγάλωσα σε τέτοιου είδους περιβάλλον, πολλές φορές θεωρώ ότι πρέπει να κάνω κάθε μέρα καλές πράξεις για να γεννάμε καλά με τον Θεό, αλλιώς ο Θεός απομακρύνεται. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει γιατί λέει η Βίβλος ότι στα πεσήματά μας είναι που έρχεται το Άγιο Πνεύμα να μας βοηθήσει. Που έρχεται ως βοηθός. Έρχεται ως παράκλητος. Θυμάστε τη λέξη. Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Πάμε λίγο να δούμε λίγο και από την Αγία Γραφή, για να μην μιλάω μόνο εγώ. Β' Κορινθίους θα δούμε. Β' Κορινθίους 3. Με 6 εδάφιο, αν θα μπορούσε ο μαχητής μου εδώ, ο Σπύρος, να διαβάζει. Ευχαριστώ. Είμαι φανερό πως εσείς είστε συστατική επιστολή, γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του αληθινού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Αμήν. Να συνεχίσω με το 6. 3 με 6. Α, ναι, συγγνώμη, 3 με 6.
Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από εμάς τους ίδιους, αλλά η ικανότητά μας προέρχεται από τον Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το πνεύμα. Εδώ μιλάει λοιπόν για τη βεβαιότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Όταν το αποκτήσαμε, το Άγιο Πνεύμα, αποκτήσαμε μια βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα είναι η σχέση μας με τον Θεό, είναι ότι μας αποκαλεί πλέον παιδιά του. Μας δικαίωσε, είμαστε πλέον κοντά στον Θεό, τον έχουμε μέσα μας. Αν και προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Θεός μας δίνει το Άγιο Πνεύμα για να το εκμεταλλευτούμε για τις δικές μας αρέσκειες και τη δικιά μας ευχαρίστηση και συμφέρον, παρόλα αυτά, είναι ένα γεγονός αδιάψευστο ότι το Άγιο Πνεύμα φέρνει και αυτή τη σιγουριά στην καθημερινότητά μας. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, όταν έχουμε ένα πρόβλημα με τη δουλειά, όταν έχουμε πρόβλημα με έναν συνάνθρωπο, με το γάμο, με τη σχέση μας, με τους γονείς μας, με μια ανασφάλεια, με τα παιδιά μας, οτιδήποτε περνάει ο καθένας, φέρνει μια βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Έτσι, Γιώργο. Φέρνει μια ειρήνη. Αν θυμάσαι τους Φιλιππησίους λέει η υπερέχουσα πάντα νου. Η ειρήνη υπερέχουσα πάντα νου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η ειρήνη που δεν έχει να κάνει τη λογική του κόσμου, με την νοοτροπία του κόσμου. Είναι να κάνει που είναι πάνω από το νου, δηλαδή πάνω από τη λογική. Αυτή η ειρήνη φέρνει μόνο το Άγιο Πνεύμα, όταν το έχουμε μέσα μας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές ζούμε με ενοχές. Ζούμε με στρες, αλλά το Άγιο Πνεύμα έρχεται για να μας επιβεβαιώνει και για να μας δίνει τη βεβαιότητα ότι είμαστε με τον Θεό. Και αυτό λέει δεν γίνεται με δικές σας πράξεις. Μην θεωρήσουμε ότι οι καλές μας πράξεις μας δικαιώνουν στον Θεό. Όχι, είναι η υπακοή μας. Με την υπακοή δεχόμαστε το Άγιο Πνεύμα. Με την υπακοή δεχόμαστε, δικαιωνόμαστε στον Θεό. Υπακοή, έτσι, ξέρουμε τι σημαίνει υπακοή, να μην το λέω συνέχεια. Και σχετικά με αυτή τη χάρη, με αυτή την επιβεβαιότητα που μας δίνει το Πνεύμα, μπορείτε να μελετήσετε και εσείς μόνοι σας στους Γαλάτες, αλλά θα διαβάσουμε 2-3 εδάφια από την Επιστολή προς Γαλάτας. Πάμε λίγο να διαβάσουμε. Γαλάτες Εφεσίους, Ευησίους, Κολοσσαΐς. Γαλάτες Εφεσίους, Ευησίους. Θα τα μαθαίνουμε τα βιβλία. Γαλάτες 4 είμαστε, 9 με 11. Μόνο από το 8. Γαλάτες 4, 8 με 11. Είμαστε όλοι εκεί. Θα διαβάζει ο Σπίτσο, ευχαριστώ. Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίσατε τον Θεό και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσετε τον Θεό, ίσως τότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία, γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά, γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια, φοβάμαι πως μάταια κοπίασα για εσάς. Εδώ λοιπόν, τι έχει συμβεί στην Εκκλησία? Ενώ έχει κάνει το έργο του ο Παύλος, μετά από καιρό ξαναήρθαν οι παραδόσεις στην Εκκλησία, ξαναήρθε ο νόμος και ξαναεπιστρέφει ο Παύλος και τους λέει παλαιότερα που δεν είχατε γνωρίσει τον Θεό, ναι, ζούσατε υποδουλωμένοι σε αυτά, σε ιδιαίτερες μέρες, γιορτάζονται ιδιαίτερες κάποιες συγκεκριμένες μέρες, κάνατε νηστεία κάποιες συγκεκριμένες μέρες, πιστεύατε σε κάποια είδωλα. Στις μέρες μας αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα σταυρουδάκι, ένα φυλακτό. Οι μέρες μπορεί να είναι μόνο τα Χριστούγεννα ή μια εβδομάδα πριν μόνο να νηστεύεις. Λέει, υποδουλωθεί. Ενώ σας απελευθέρωσε ο Θεός, ξανά πηγαίνετε και ξανά υποδουλώνεστε σε αυτά τα πράγματα. Τώρα όμως που γνωρίζετε τον Θεό, άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη στιγμή του πιστού που δέχεται το Άγιο Πνεύμα, τώρα λέει, ίσως τότερα, θα μιλήσουμε για αυτό σήμερα. Τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία. Το στοιχείο μπορεί να σημαίνει και πνευματικές δυνάμεις, έτσι, σαν στοιχείο.
Μιλάει λοιπόν εδώ, τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ίσως τότερα, τώρα που σας γνώρισε ο Θεός. Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει να σε γνωρίσει ο Θεός? Τι μπορεί να σημαίνει? Έλα, Σφύρο. Τώρα που βαφτίστηκε κάποιος και άκουσε τη διδασκαλία του Χριστού, ο Θεός τον εντόπισε και τον έκανε δικό του. Οκ. Άλλος. Μπορεί να είναι και πιο πριν, όταν ο Θεός δει ότι είμαστε έτοιμοι και τον ψάχνουμε. Θέλουμε να τον βρούμε. Οκ. Ωραία. Είναι εύκολο να εξηγήσουμε το τι σημαίνει να ξέρω το Θεό. Έτσι δεν είναι? Συνήθως όμως δεν δίνουμε τόσο έμφαση στο να σκεφτόμαστε τι ακριβώς σημαίνει να γνωρίζομαι εγώ από τον Θεό. Τώρα, το να γνωρίζομαι εγώ από τον Θεό, τι σημαίνει? Για παράδειγμα, εμένα χθες με ρώτησε η μητέρα μου, λέει, θα έρθει, λέει, πάνω στον Εύρο μια τραγουδίστρια σοπράνο από την Αθήνα. Τάδε, τάδε, θα μας τραγουδήσει ενώ θα ανάβουμε τα λαμπάκια στο δέντρο. Την ξέρεις, μου λέει. Λέω, έχει σημασία αν την ξέρω ή αν με ξέρει? Γιατί η μάνα μου, ξέρω, θέλει να πάει να της πει, ξέρεις, ο γιος μου είναι αυτός και έχει τραγουδήσει μαζί. Λέω, δεν την ξέρω. Αλλά σκέφτομαι κι εγώ, σημασία τι έχει? Αν την ξέρω εγώ ή αν με ξέρει αυτή? Γιατί και να την ξέρω εγώ είναι πολύ εύκολο να την ξέρω. Πατάω το Google, βρίσκω το βιογραφικό της, την ξέρω. Πατάω το YouTube, την ακούω, τι τραγουδάει. Αλλά σημασία έχει αν με ξέρει αυτή και την ξέρω εγώ. Το ίδιο και με τον Θεό. Μπορεί πολύ εύκολο να πούμε, τον ξέρω τον Θεό, τον έχω ακουστά τον Θεό. Ή πάω μια φορά την Κυριακή στην εκκλησία και ακούω γι' αυτόν. Αλλά άλλο να σε ξέρει ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό περίπου που είπε και ο Σπύρος, ότι αρχίζει και σε εντοπίζει ο Θεός. Γιατί αρχίζει και έχει προσωπική επαφή μαζί του. Έχει επικοινωνία. Σε γνωρίζει πλέον με το όνομά σου. Δεν λέει είναι ο αδερφός του τάδε ή είναι ο φίλος της φίλης του τάδε. Λέει όχι, είναι ο Παναγιώτης, είναι η Μαρία, είναι η Σταυρούλα. Έτσι είναι, δηλαδή είναι μια σχέση το να σε γνωρίσει ο Θεός. Είναι εύκολο να πούμε ότι γνωρίζω κάτι. Γνωρίζω από μουσική. Το θέμα είναι ότι η μουσική σε γνωρίζει. Δηλαδή, έχεις κτίσει με τη μουσική κάτι που να είναι τελείως δικό σου. Να είναι κάτι προσωπικό. Και είναι καλό να ρωτάμε και εμείς τον εαυτό μας. Εμείς είμαστε απλά γνωστοί του Θεού ή έχουμε μια στενή οικία σχέση μαζί του? Είμαστε μέρος της οικογένειάς του και μας ξέρει σαν παιδιά του. Έχουμε απλά ακούσει για τον Θεό, για το Άγιο Πνεύμα ή το Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και ενεργεί και έχουμε δει και τις ενεργειές του ανά τα χρόνια? Έχουμε μια προσωπική λοιπόν σχέση. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο Θεός μας γνωρίζει? Είναι απαραίτητο αυτή η ερώτηση. Δεν το κάνω για να νιώσει κάποιος ενοχή ή κάποιος να νιώσει περήφανος εδώ μέσα, ότι ναι, εγώ το είμαι, έχω βεβαιότητα και όλος να πει, δεν είμαι σίγουρος. Το κάνω γιατί ο καθένας βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο με τον Θεό, σίγουρα. Και εδώ μέσα και εκεί έξω και σε όλο τον κόσμο, ο καθένας είναι σε άλλο στάδιο με τον Θεό. Παρ' όλα αυτά, είναι καλό να γνωρίζεις που βρίσκεσαι για να ξέρεις που πηγαίνεις. Και το μόνο στάνταρ, ο μόνος κανόνας για να γνωρίζεις είναι ο Λόγος του Θεού. Από εκεί θα καταλάβουμε πού βρισκόμαστε στο Θεό, αν το γνωρίζουμε ή απλά ή μας γνωρίζει, αν έχουμε το Άγιο Πνεύμα, αν μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν στους Γαλάτες αυτό συμβαίνει. Ενώ ο Θεός τους γνωστοποίησε την παρουσία του με το Άγιο Πνεύμα, οι Γαλάτες ήθελαν και κάτι παραπάνω. Ήθελαν να ξαναπάνε πίσω και στις παραδόσεις τους. Να ξαναπιάσουν και τα ψηλαφιστά τους είδωλα για να είναι πιο σίγουροι. Γιατί έτσι είχαν μεγαλώσει. Είχαν μεγαλώσει με κάτι ψηλαφιστό. Ενώ τώρα ο Θεός λέει, όχι, εγώ είμαι, λέει, πνεύμα. Θυμάστε τον Ιωάννη 4.
Και τους πιστούς μου θέλω, λέει, να με πιστεύουν, να με ακολουθούν με πνεύμα και με αλήθεια. Δηλαδή πνευματικά και αληθινά. Δηλαδή με πνευματικό τρόπο. Δεν χρειάζεται να χτυπάμε το ξύλο, ούτε να κουβαλάμε κάποιο φυλακτό και αν το ξεχάσουμε στο σπίτι να αγωνόμαστε, τώρα ο Θεός δεν είναι μαζί μου. Είναι μια πνευματική σχέση. Πρέπει να ανοίξουμε τα πνευματικά μας μάτια. Χθες μιλούσαμε με τον Παναγιώτη και θυμήθηκα την ιστορία με τον Matrix. Την έχετε δει την ταινία, το Matrix, που είχε τα δύο χαπάκια, το κόκκινο και το μπλέκεν, τι ήτανε. Ναι. Που αποφάσισε να φάει το κόκκινο και του άνοιξαν τα μάτια. Είδε πραγματικά σε τι κόσμο ήταν. Έτσι γίνεται και το Άγιο Πνεύμα. Σου ανοίγει τα μάτια. Σε γνωστοποιεί την αλήθεια, λέει στον Ιωάννη 8. Έτσι, η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Να συνεχίσουμε λίγο στους Γαλάτες, Γαλάτες 4. Να δούμε λίγο πιο πριν. Από 4, 6 και 7 μπορούμε να διαβάσουμε. Γαλάτες 4, 6 και 7. Διαβάζουμε. Ναι, σε παρακαλώ. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει. Αβά, πατέρα μου. Συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Αμήν. Το Αβά, στα εβραϊκά σημαίνει πατερούλι. Δεν είναι αυτό που λέγαμε στο στρατό. Θυμάσαι, Παναγιώτη, την προσευχή που κάναμε. Δέσποτα παντοκράτορα, λέγαμε. Είχε δικιά προσευχή ο στρατός. Και εγώ φοβόμουν. Ήταν κάτι πολύ απόμακρο αυτό, δέσποτα παντοκράτορα. Ενώ το πατερούλι, το λέει το μικρό παιδάκι στον πατερούλι. Τώρα, ας πούμε, ο άγγελος αρχίζει να μιλάει, λέει μαμάκα, θα λέει πατερούλι. Θα λέει δέσποτα παντοκράτορα στον μπαμπά. Που και αυτό είναι καλό, να έχουμε και λίγο φόβο, να έχουμε και λίγο θεοσέβεια και θεοφοβία. Αλλά να υπάρχει και η οικειότητα. Αυτή η οικειότητα φυσικά κτίζεται. Κτίζεται με χρόνο. Κτίζεται με αποκλειστικό χρόνο, στη μελέτη, στην προσευχή, σε κοινωνία αλλήλων. Έτσι, δηλαδή, ο ένας οικοδομεί τον άλλον και ο λόγος οικοδομεί όλους μας. Εδώ, λοιπόν, ο Παύλος εξηγεί τη διαφορά του δούλου με το παιδί, τον κληρονόμο. Δεν είστε πλέον... Ωραία. Δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά παιδιά του Θεού. Ο Θεός λοιπόν βεβαιώνει τους πιστούς μαθητές του ότι θα λάβουν αυτή τη δωρεά της νέας ζωής και θα είναι πλέον παιδιά, όχι δούλοι. Θα είναι κληρονόμοι. Μιλάει λοιπόν για τη διαφορά ενός που απλά ακούει και τον άλλον που το ζει. Δηλαδή ένας που δεν έχει προσωπική σχέση, απλά του λένε οι άλλοι τι να κάνει και το κάνει. Όπως και εμάς, αν το μεγάλωσαν, μας έλεγαν. Όταν θα ακούσει εκείνο το τροπάριο, πρέπει να σηκώνεσαι στην εκκλησία. Θα ακούσει το άλλο, πρέπει να κατέβει να σηκώνεσαι. Και πάντα είχα το άγχος και την ανασφάλεια. Πότε σηκώνομαι, ρε παιδιά, πότε κάθομαι. Και αν θα με δουν οι άλλοι να κάθομαι, θα με πούνε, α, αυτός κάθεται. Σε κρίνουν και πρέπει να σηκώνεσαι. Και λες, αυτό είναι η σχέση με τον Θεό. Αυτή είναι η προσωπική σχέση. Ναι, δόξα τω Θεώ, μεγαλώσαμε σε μια χριστιανική χώρα και ευχαριστούμε τον Θεό που δεν μεγαλώσαμε σε άλλη χώρα και μάθαμε από κάποιους θεοσεβούμενους ανθρώπους. Αλλά πλέον εδώ λέει ζητάει μια προσωπική σχέση. Δεν είναι μόνο αυτά που άκουσα από τους άλλους και εδώ τα κάνω χωρίς να ελέγξω μόνος μου τελικά τι θέλει ο Θεός. Έτσι εδώ μας λέει, μιλάμε απευθείας με τον Θεό εδώ. Απευθείας. Ο λόγος λέει ήταν ο Θεός και ο Θεός έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Άρα εδώ μιλάμε απευθείας με τον Ιησού, με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Να δούμε και λίγο στους Ρωμαίους 8. Δεν ήθελα να κάνω από σήμερα χριστιανιάτικο μήνυμα, αλλά μπορείτε να το δείτε και λίγο ότι είμαστε σε μέρες που μπορείς να χάσεις το νόημα, μπορείς να χάσεις την προσήλωση. Να πιστεύεις ότι το δεντράκι και τα λαμπάκια είναι αυτό που γιορτάζεται. Να πιστεύεις ότι το δέντρο πρέπει να το πάρεις από δέντρο από του Αγίου Όρους που έχουμε στο Μαρούσι, που λένε δέντρο από το Άγιο Όρος, για να είναι πιο άγιο δέντρο. Να μην το πάρεις από το βουνό που πας και τρέχεις.
Γιατί αυτό είναι εντάξει, μόνο λάφια εκεί πέρα, δεν έχει κανένα μοναστήρι. Ναι, πουλάνε στο Μαρούσι δέντρα από το Άγιο Όρος. Γιατί τα πουλάνε, τι σημασία έχουν από το Άγιο Όρος. Αλλά έτσι εξελίσσεται αυτό, ότι πιστεύεις ότι α, μπορεί να έχουν πάρει λίγη αγιοσύνη παραπάνω από το Άγιο Όρος. Είναι από τα κουράσια αυτά που πουλάνε εδώ. Είναι από τα κουράσια, δεν είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ξέρω, σημασία δεν έχει και το, ούτε το δέντρο δεν είναι χριστιανικό έθιμο, αλλά λέμε τώρα. Μπορεί να το πάρετε και αυτό ως μια υπενθύμηση ότι μπαίνουμε στα Χριστούγεννα, αλλά δεν είναι αυτά τα πράγματα που μας κάνουν να έχουμε σχέση με τον Θεό. Δεν είναι αν θα στολίσουμε τη Φάτνη ή δεν τη στολίσουμε. Δεν είναι αν θα στολίσουμε το δέντρο ή δεν το στολίσουμε. Αν θα βάλουμε λαμπάκι ή δεν βάλουμε. Αν θα αγοράσουμε δώρο για όλους ή δεν θα αγοράσουμε δώρο για όλους. Ευχαριστούμε όσους μας κάνουν δώρα, είμαστε γνώμονες, μας αρέσουν τα δώρα, αλλά δεν είναι αυτό που χτίζει ανθρώπινες σχέσεις, όπως δεν είναι αυτό που χτίζει σχέση με τον Θεό. Δεν είναι να του πάω δώρο του Θεού, Θεός δεν θέλει δώρα, λέει. Θέλει μια αφοσιωμένη καρδιά. Αυτό είναι που ευχαριστεί τον Πατέρα. Και αυτό θα πρέπει να ευχαριστεί και εμάς, να έχουμε αληθινές φιλίες. Άσχετα αν θα φέρουμε δώρο ή θα φέρουμε. Στο Ρωμαίος λοιπόν είμαστε στο 8, να διαβάσουμε 9 με 11. Παρακαλώ. Ναι, σε ευχαριστώ. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας. Αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικήστο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα φνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα του που ζει μέσα σας. Αμήν. Μπορείς να διαβάσεις και από 15 με 17. Ευχαριστώ. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό Αβά, Πατέρα μου. Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αμήν. Ξανά μιλάμε λοιπόν για τη βεβαίωση που έχουμε εξαιτίας του Πνεύματος, ότι είμαστε παιδιά του Θεού, ότι δεν χρειάζεται να ζούμε με φόβο, με ανασφάλεια. Τώρα, όπως είπα και πριν, όλοι μας είμαστε σε διαφορετικό στάδιο στην πίστη. Και δεν είναι κακό αυτό. Ο καθένας έχει ξεκινήσει από διαφορετικό μέρος, διαφορετικό επίπεδο. Εδώ όμως μας δίνει μια βεβαιότητα και εκεί πρέπει να φτάσουμε όλοι. Και είναι καλό να την έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Δεν υπάρχει φόβος λοιπόν, δεν υπάρχει ανασφάλεια όταν είσαι παιδί του Θεού. Γιατί ξέρεις ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αν θα διαβάσετε εκεί παρακάτω, στο 8 ξαναπαραμένουμε, διαβάσουμε και λίγο εκεί στο 28. Αν το 27 είναι 28, αν μπορείς να διαβάσεις. Ο Θεός όμως που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς τον Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός, σύμφωνα με το λειτουργικό του σχέδιο. Ευχαριστώ. Είμαστε λοιπόν βέβαιοι, ξαναλέει εδώ για τη βεβαιότητα που έχουμε μέσα στο Αγίου Πνεύματος. Αν αγαπάει κανείς τον Θεό, ο Θεός συντελεί για το καλό σε όλα. Σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου. Συντελεί για το καλό. Διότι και να σου συμβαίνει, αν είσαι τον αγαπάς, ο Θεός θα το κάνει να βγει σε καλό. Αυτή είναι λοιπόν μια βεβαιότητα. Πρέπει να υπενθυμίζουμε ένας τον άλλον, γιατί ξεχνάμε. Έχουμε τη σάρκα μας που μας κάνει να σκεφτόμαστε αρνητικά. Έχουμε τον κόσμο που σκέφτεται συνέχεια αρνητικά. Έχουμε όλους που λένε α, δεν υπάρχουν δουλειές. Έχουμε όλους που λένε πόσο χάλια είναι η χώρα μας. Και μπαίνουν στο τρυπάκι να σκεφτόμαστε έτσι. Εδώ όμως ο Θεός λέει άλλα πράγματα για τους πιστούς. Αλλιώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Είμαστε λέει νέο δημιούργημα και πρέπει να σκεφτόμαστε με νέο μυαλό. Πώς δηλαδή, ότι υπάρχει βεβαιότητα. Ότι ο Θεός ενεργεί κατά πάντα για το καλό αυτό που τον αγαπάνε. Τώρα, πώς χτίζουμε μια βέβαιη σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχω αυτό που γράφουν κάποια βιβλία. Τέσσερις τρόποι πώς να χτίσεις μια τέλεια σχέση με το Άγιο Πνεύμα.
οι 10 τρόποι πώς να ζώσεις το γάμο σου. Αλλά έχω δύο συμβουλές. Δύο πράγματα που προτείνω, που είναι τα πιθανά εμπόδια, και καλό να τα σκεφτούμε όλοι μας στην προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Το ένα είναι η άνεση, η ανέσεις μας, και το δεύτερο είναι πόσο πολύ άσχολοι είμαστε. Αυτό που έχω συνειδητοποιήσει στα χρόνια μου με τον Κύριο είναι ότι η σχέση μου μαζί του γινόταν πιο στενή όταν τον είχα ανάγκη. Όταν δηλαδή μου συνέβαιναν πράγματα που με έφερναν να θέλω να είμαι πιο κοντά του. Δηλαδή το να είμαι κοντά του γινόταν απαραίτητο. Δεν ήταν κάτι που το έκανα στον ελεύθερό μου χρόνο. Εκεί έρχομαι πιο κοντά στον Θεό. Να δούμε λίγο στο Λουκά 12 που μας το υπενθυμίζει αυτό. Λουκά 12, 11 με 12. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο. 12. 11 με 12. Εδάφιο. Όταν σας οδηγήσουν μπροστά στις συναγωγές ή στις πολιτικές αρχές, μην αγωνιάτε για το πώς θα απολογηθείτε ή τι θα πείτε. Γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει εκείνη τη στιγμή τι θα πρέπει να πείτε. Αμήν. Εδώ λοιπόν λέει, αυτό ακριβώς που είπαμε και πριν, ότι η Βίβλος μας υπενθυμίζει ότι το Πνεύμα φαίνεται στην πραγματική του δύναμη και διάσταση στις δυσκολίες. Όταν βρίσκεσαι σε μια αναπάντηχη κατάσταση. Εκείνοι που αυτοί που διατηρούν πνευματικά μάτια θα δούνε και την καθοδήγηση του Πνεύματος πιο δυναμικά. Γι' αυτό να μην αποφεύγουμε τις δυσκολίες. Είναι και αυτό ένα μέρος της ζωής. Ή αν περνάμε δυσκολίες, εντάξει, δεν λέω να μην ζητάμε από τον Θεό να μικρύνει τον χρόνο της δυσκολίας, να μάθουμε το μάθημά μας γρήγορα, αλλά είναι απαραίτητο να βλέπουμε αυτό που είπαμε πριν στο Ρωμαίος 8:28, ότι σε όλα ο Θεός ενεργεί για το καλό αυτό που τον αγαπάνε. Δηλαδή αυτήν την κατάσταση που σου φέρνει, τη φέρνει για να σε φέρει πιο κοντά του. Δεν τη φέρνει για να σε βασανίσει, γιατί απομακρύνθηκε ο Θεός. Είναι λοιπόν ένα πνεύμα βοήθεια στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέγεται ο Παράκλητος. Ο Ιησούς το ονόμασε, το πνεύμα της αληθείας το ονόμασε ο Παράκλητος. Όσο παρακαλάει για σένα. Αυτό δηλαδή που θέλει να σε ενθαρρύνει. Και γιατί να χρειάζομαι κάποιον που θέλει να με ενθαρρύνει, αν εγώ νιώθω ενθαρρυμένος. Είναι πνεύμα λοιπόν που έρχεται όταν το χρειάζεσαι. Μάλλον το βλέπουμε στη μεγαλοσύνη του περισσότερο όταν το χρειάζεται. Όχι ότι το έχουμε, ή ότι φεύγει και έρχεται, αλλά εκεί είναι που συνειδητοποιούμε πόσο πολύ το χρειαζόμαστε. Και εκεί είναι που φαίνεται και η μεγαλύτερη του δύναμη. Να δούμε λίγο στους Γαλάτες. 3:26-27. Δεν θα διαβάσουμε αυτό. Διαβάσουμε το Ματθαίο. Ματθαίος 28:20. Το γνωστό εδάφιο, τα τελευταία λόγια του Ιησού, αναλυθεί. Ματθαίος 28:20 λέει, εντάξει το 19 διαβάζω, πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, το γνωστό πορεθέντες μαθητεύσατε, βαπτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα. Και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως συντέλεια του κόσμου. Εδώ είναι ξανά η βεβαιότητα και η υπόσχεση ότι ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα θα είναι μαζί μας πάντα μέχρι το τέλος. Μέσα από τις δυσκολίες και μέσα από τις ευκολίες θα είναι εκεί πάντα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να περνάμε δυσκολίες, στιγμές μοναξιάς, για να επιζητούμε την καθοδήγησή του και την θαλπορή του. Η καρδιά δεν γεμίζει με τίποτα παραπάνω από την αγάπη του Θεού. Εμείς νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε ένα σύντροφο, μια δουλειά, να είμαστε καλύτερα στην υγεία μας. Αλλά αυτό πραγματικά χρειάζεται η ψυχή μας
είναι η παρουσία του Θεού. Αυτό μας γαλινεύει, αυτό μας θεραπεύει, αυτό μας γεμίζει την καρδιά με χαρά. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το πνεύμα μέσα έχουμε τη Λίζα, έχουμε τον Παναγιώτη, έχουμε τον Νίκο, όλους οι υπόλοιπους εδώ, τα παιδιά. Δεν θέλω να τους παίρνω και αυτούς τους δεδομένους. Αλλά μέσα μου νιώθω το πνεύμα μου σαν ένα παιδάκι μου που έχω εδώ τόσους ανθρώπους που τα αγαπάω. Στην άνεση, λοιπόν, όλοι νιώθουμε αυτάρκης, έτσι δεν είναι? Όταν έχουμε ανέσεις, δεν νιώθουμε να χρειαζόμαστε κάποιον. Στη δυσκολία είναι που συνειδητοποιούμε και θυμόμαστε τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή μας. Θυμάμαι όταν είχα το εξάμεινο αυτό, πέρασα τις παρενέργειες της Πασχής Κολύτιδας, το μόνο που με ηρεμούσε ήταν να ακούω τους ψαλμούς του Δαβίδ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ τους άκουγα. Περνούσα πόνους, ταχυκαρδίες, αυτά. Είχα χάσει το πάθημα κάτω από τα πόδια μου, που λένε. Εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτό χρειάζομαι. Ή όταν είχα ανεργία. Πάλι, έπρεπε να προσευχηθώ τρεις φορές για να βρω ειρήνη στην καρδιά μου. Η πρώτη με έπιανε. Η δεύτερη και η τρίτη. Συνήθως την τρίτη ήταν που ο Θεός με ηρεμούσε και καταλάβαινα ότι. Αλλά θέλει αποκλειστικό χρόνο. Και εκεί πάω, στο δεύτερο μέρος, σωστές προτεραιότητες. Πόσο πολύ άσχολοι είμαστε. Θα διαβάσουμε ένα γράφημα μόνο, στο Μάρκο 1:35, για να δούμε ο Ιησούς, που μπορεί ο Ιησούς να μην είχε ούτε WiFi, να μην είχε ούτε κινητά, να μην είχε ούτε υπολογιστές, ούτε Twitter, ούτε Facebook, ούτε Pinterest, ούτε ένα σωρό άλλους λογαριασμούς, όλα αυτά τα social media, που μας κρατάνε τόσο... Ναι, πώς είναι distracted, τόσο απασχολημένος γενικά, δεν μπορούμε να αφοσιωθούμε σε κανένα και σε τίποτα. Εδώ τρώω με τη γυναίκα μου και το κινητό και κοιτάω ποιος μου στείλε μήνυμα τώρα, ποιος έβαλε like, ποιος αυτό, ποιος έκανε σχόλιο. Μπορεί ο Ιησούς να μην είχε όλα αυτά, αλλά είχε πολύ κόσμο που τον έψαχνε. Συνεχώς τον έψαχναν. Και βλέπουμε τι κάνει ο Ιησούς για να ξεκινήσει τη μέρα του σωστά. Στο Μάρκο 1:35, είναι κάποιος εκεί? Σπύρο, μπορείς να γράψεις. Το πρωί, πολύ πριν ακόμα φέξει, ο Ιησούς βγήκε έξω και πήγε σε ένα ερημικό μέρος και εκεί προσευχόταν. Ευχαριστώ. Πολύ απλά εδώ ο Ιησούς μας λέει, αν θες να ξεκινήσει η μέρα σου σωστά, αν θες η καρδιά σου να ειρηνεύσει, να γαλινεύσει και να ξεκινήσεις με σιγουριά και βεβαιότητα το πνεύμα είναι μαζί σου, είναι και μίλησε στο πνεύμα, είναι και μίλησε στο Θεό. Σωστές προτεραιότητες. Διαφορετικά θα ξεκινήσουμε με άγχος, θα ξεκινήσουμε με στρες, θα ξεκινήσουμε με έγνοιες. Παρακάτω τι λέει, δεν αφορεί. Νομίζω είναι εκεί που έρχονται μετά και τον... Α, ναι. Και δέστε αμέσως μετά τι γίνεται στο 37. Τον αναζήτησαν, λέει, όμως ο Σίμων και σύντροφοί του. Τον βρήκαν και του λένε, όλοι σε ζητούνε! Πού είσαι! Σε ψάχνουμε! Άρχισε το άγχος. Όλοι αγχωμένοι. Ιησού, έλα, έχουμε εδώ, αυτός πεθαίνει, εκείνος θέλει θεραπεία, εκείνος δεν έχει φαγητό. Έτσι είναι και η μέρα μας με τη δουλειά. Άγχος, έγνοιες, να πάρω τηλέφωνο εκείνο, να πάρω τον ηλεκτρολόγο, τον υδραυλικό, δεν πλήρωσε τους λογαριασμούς, Μαρία, τον πλήρωσες. Να πάρω και τον Νίκο τηλέφωνο, που έχω να τον πάρω μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες. Τους γονείς μου τους πήρα κανένα μια εβδομάδα, τους ξέχασα κι αυτούς, να πάρω τους γονείς μου. Και όλα αυτά σε κάνουν και ξεχνάς το πιο σημαντικό. Να ξεκινάς τη μέρα σου με την ειρήνη, της επιβεβαίωσης ότι ο Θεός είναι εκεί μαζί σου. Αυτό όμως θέλει σχέση διαπροσωπική. Θέλει αφοσιωμένο χρόνο να κλείσει τα κινητά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε κάθε Κυριακή εδώ, να κλείσουμε τα κινητά μας, γιατί για να είμαστε αφοσιωμένοι, εντάξει, τα παιδιά μας αποσυντονίζουν, αλλά εντάξει, είναι και αυτά ευλογία. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά πρέπει καθένας να μάθει να εκπαιδεύει τον εαυτό του. Δηλαδή και 10 παιδιά να έχεις εδώ, να μπορείς να συγκεντρωθείς στο λόγο. Μην ξέρεις ότι αυτό σε κάνει χαρούμενο. Το παιδί, ναι, μπορεί να σε κάνει λίγο χαρούμενο. Θα το χαμογελάεις αυτό, αλλά αυτό είναι. Ο λόγος είναι που θα σε κάνει να γεμίσεις και να ξεκινήσεις καινούργια εβδομάδα πιο ανεωμένος. Ίσως θα σε κάνει να μετανοήσεις για κάτι και να αλλάξεις τη ζωή σου 180 μοίρες μέσα σε μια Κυριακή. Αφουσιωμένος λοιπόν χρόνος
δεν μπορεί η σχέση μας με τον Θεό να είναι προαιρετική. Να είναι κάτι που το κάνουμε ή δεν το κάνουμε ή το κάνουμε. Ή να το κάνουμε κάποιες φορές. Πρέπει να είναι κάτι που το κάνουμε οργανωμένα. Πώς οργανώνεις τον χρόνο σου ώστε να φτάσεις τη δουλειά σου κάθε μέρα στην ώρα σου για να μην απολυθείς, γιατί δεν ξέρεις ότι αυτό θα φέρει κάποιο έσοδο σου. Έτσι να οργανώνουμε και τον χρόνο μας με το Λόγο του Θεού, την προσευχή, με τα αδέρφια. Δεν ξέρουμε ότι αυτό είναι επένδυση πνευματική για το μέλλον μας. Θα μας φτιάξει χαρακτήρα, θα μας φτιάξει. Φυσικά θα φτιάξει η εξωτερία μας, έτσι. Πρέπει να κτίζουμε σε κάτι που είναι ανώτερο από αυτά που θα μείνουν εδώ πέρα. Και ισχύει και για τις σχέσεις μεταξύ μας. Και αυτές είναι πιο ανώτερες ακόμα και από άλλων ειδών οικογενειακές σχέσεις. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω σήμερα. Καλό είναι να αφοσιώνουμε και λίγο χρόνο και ήσυχης προσευχής. Θυμάστε πριν 2-3 Κυριακές είχα μιλήσει για τα διάφορα είδη της προσευχής. Μία από αυτά ήταν και η σιωπηλή προσευχή, δηλαδή που κάθεσαι και απλά και ακούς τον Θεό. Απλά και αφοσιώνεσαι στο να δεις αν θα σου πει κάτι. Ή απλά σκέφτεσαι. Δεν χρειάζεται όλο μπλα 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 μπλα. Στην Παλαιά Διαθήκη στο Δευτερονόμιο σας είχα στείλει προχθές ένα μήνυμα με το εδάφιο που με έκανε έτσι εντύπωση. Μου θύμισε ότι λέει στο Θεό μην πας με πολλά λόγια, γιατί ο Θεός είναι στον ουρανό και εσύ στη γη. Τι σημαίνει, μην πας φλιαρώντας. Πήγαινε αποκλειστικά για να τον ευχαριστήσεις, για να τον δοξάσεις, να του ζητήσεις ανάγκες σου, αλλά μην πας με φλιαρία, γιατί πήγαινε με αφοσιωμένα. Εννοούσε, δεν εννοούσε ότι εντάξει, να λες μόνο να πάτε ρημών και τελείωσε. Εννοεί ότι να πας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Να πας να τον δοξάσεις, να πας να τον ευχαριστήσεις και να πας να τον ζητήσεις και συγκεκριμένα πράγματα. Άρα χρειάζεται και χρόνος να αφουγκραστείς, να ακούσεις. Και θα ήθελα να κλείσουμε μια τέτοια προσευχή, έτσι λίγο σιωπηλή, ο καθένας θα προσευχθεί μέσα του. Να μάθουμε να αυτοπιθαρχούμε σε αυτό το θέμα, το πνευματικό, γιατί είναι πολύ εύκολο να πειθαρχήσουμε σε αυτά που βλέπουμε. Στο πνευματικό μας πρέπει να κάνουμε έξτρα προσπάθεια αυτοπιθαρχίας. Γιατί αυτά δεν φαίνονται, αλλά αυτά είναι που έχουν μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Και αυτά μας γαλινεύουν, αυτά μας δίνουν ένα σκοπό και ένα στόχο στη ζωή. Αυτά λοιπόν. Αδιαίρετη προσευχή, χωρίς περισπασμούς. Και εύχομαι οι γιορτές να είναι πιο προσιλωμένες στο τι γιορτάζουμε, εκεί που θα πάμε, στους γονείς μας, στις συγγενείς, όποιος μας καλέσει, να έχουμε ένα στόχο και ένα σκοπό. Γιατί πάω εκεί, ποιον πάω να βοηθήσω. Να έχουμε στόχο και σκοπό. Σε ό,τι κάνουμε, όπου μας βάζει ο Θεός, έχει ένα στόχο και ένα σκοπό. Να πηγαίνουμε κι εμείς με ένα στόχο και σκοπό, δεν λέω να πάμε να ξεκουραστούμε, να φάμε, να πιούμε, να ευλογήσουμε αυτούς που μας ταΐζουν και μας ποτίζουν, να τους τιμήσουμε, να τους πάμε και τα δώρα μας, αν θέλετε, αλλά να μην αγχωθούμε για αυτό το θέμα. Αν θα πάρω δώρα, αν θα αποστολήσω στο σπίτι, πώς θα έρθουν οι γονείς τώρα και θα δουν το σπίτι μας χωρίς δέντρο. Αυτά δεν είναι τα άγχη της ζωής. Τα άγχη της ζωής είναι πού οδεύουμε, ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Τον γνωρίζω ή και με γνωρίζει κιόλας. Με αυτά να φύγουμε σήμερα. Και ας κλείσουμε μια σιωπηλή προσευχή, το αφήνω έτσι για 2-3 λεπτά να ησυχάσει το πνεύμα μας.